Πάμε, πάμε στον Κινέζο στο Παρίσι. Πάμε στον Κινέζο πρόεδρο. Ξέρει, κατά την ταινία, ένα Αμερικάνο στο Παρίσι, ένα Κινέζο πρόεδρο στο Παρίσι. Έχουμε τον Σιτζι Πίνκ και τη σύζυγό του, οι οποίοι αφήχθησαν χθε στο αεροδρόμιο. Τον περίμενε με κόκκινο χαλί ο πρωθυπουργό τη Γαλλία, ο Γκαμπριέλα Τάλ. Ε, πήγαν στο ξενοδοχείο του και το βράδυ υπήρχε δείπνο στο μέγαρο των Ελυσίων με το ζεύγο Μακρόν. Ε, άλλωστε είναι γνωστή Θέλω να πω ο πρόεδρο Μακρό με τη σύζυγό του έχει πάει στο Πεκίνο επίσκεψη. Πριν από πέντε χρόνια είχε έρθει το ζεύγο ΣΥ στη Γαλλία. Υπάρχει μια συνογαλλική φιλία 60 ετών. Υπάρχει μια συνεργασία στο εμπόριο. Χθε διάβαζα 41 δισεκατομμύρια δολάρια το εμπόριο. Το εμπόριο. Γαλλία-Κίνα. Όχι εΕ Κίνα. Λοιπόν. Εδώ Σήμε... όμω υπάρχουν υποδοχή. Κοίτα μεγάλη. εδώ η υποδοχή που ναι, του ναι, κάνανε. Ναι, ναι, εδώ ε, Κινέζοι εργαζόμενοι σε γαλλικέ εταιρείε με τι σημαίε εδώ Τη Κίνα με δράκου κίτρινου να περιμένουν επιτροπή υποδοχή για την αυτοκινητοπομπή του Προέδρου, mm -hmm. καθώ πήγαινε προς, από το αεροδρόμιο προ τη γαλλική πρωτεύουσα. Υπάρχουν όμω κρίσιμα θέματα εδώ. Εδώ είναι το θέμα. Yeah. Το θέμα είναι τα κρίσιμα θέματα. Και από πού θε να σου αρχίσω, γιατί και τα δύο είναι δύσκολα. Yeah, right. Το ένα είναι ο εμπορικό ανταγωνισμό στι σχέσει Ευρώπη-Κίνα. Γι' αυτό και σήμερα δεν θα δει θα μόνο τον Μακρόν, θα είναι. Ε, συνάντηση Μακρόν-Σι, μετά συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών, ναι, αλλά και συνάντηση Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, με Προέδρου τον πρόεδρος. Μακρόν και ε, προ, Κινέζου Προέδρου. Μάλιστα. Στο εμπόριο, η Γαλλία, ε, με άρθρο του ο Πρόεδρος Μακρόν στην εφημερίδα La Tribune, λέει ότι πρέπει η Ευρώπη να έχει μια κοινή πολιτική έναντι της Κίνας, καθώς... Ε, κατά το λαϊκός λεγόμενον «Γκόλ ε, αυτή σέντρα εμείς». Ναι. Δηλαδή, η, η Κίνα εισάγει στην Ευρώπη αθρώα ε, από ηλιακούς συλλέκτες, ηλεκτρικά οχήματα κτλ. Την ίδια ώρα η Κίνα παραμένει μια ε, οικονομία προστατευόμενη από γαλλικές εισαγωγές. Ναι. Έχει αρχίσει και έρευνα η Κομισιόν. Ο, η Κομισιόν άρχισε έρευνα, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. έρευνα για τις εισαγωγέ ηλεκτρονικών ε, οχημάτων και σε αντίπεινα η Κίνα, το Πεκίνο, άρχισε έρευνα για τις εισαγωγέ κονιάκ από την Ευρώπη στη, στην Κίνα. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Μ. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάγιν σήμερα είπε ότι πρέπει ε, θα απαιτήσει η Ευρώπη δίκαιο ανταγωνισμό. Μ. Α, αθέμ, mm. όχι Αθέμητο ανταγωνισμό mm. από την Κίνα στι εμπορικέ σχέσει. Mm. Τα άλλα θέματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Ο ρόλο τη Κίνα. Ο ρόλο τη Κίνα ω σταθεροποιητικού παράγοντα. Mm. Θα προσπαθήσει right. ο πρόεδρο Μα Μακρόν να πει στον Κινέζο συνομιλητή του ότι, mm. κοιτάξτε, το συμφέρον τη Κίνα αλλά και τη Ευρώπη είναι η σταθερότητα. Μπορεί να υπάρξει σταθερότητα με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μπορεί να υπάρξει σταθερότητα με τον πόλεμο. Στη Μέση Ανατολή μπορεί να υπάρξει σταθερότητα εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά, πυρηνικά όπλα. Γιατί και σε αυτά τα τρία μέτωπα ναι, ναι. η Κίνα δεν είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο θα λέγαμε ναι, αλλά ναι, ναι. σίγουρα δεν ε, έχει ασκήσει όλες τις πιέσεις που διαθέτει ως κύριος εμπορικός εταίρος του Ιράν, της Ρωσίας για να σταματήσουν Μάλιστα. αυτές οι σειράξεις. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα βγάλει σε κάθε λοιπόν. περίπτωση μια πολύ χρησιμή ε, επίσκεψη και μένουμε σε αυτά.